Κύριε Παρούτογλου, καταρχάς χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ποδοσφαιριστές σας κάνανε και το δώρο. Έτσι, μεγάλη νίκη σήμερα το πρωί. Δεν θα πούμε αναπάντηχη, γιατί η Αυγή από την ημέρα που την αναλάβατε έχει φέρει τα πάνω κάτω. Κοιτάξτε να δείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Δώσαμε ένα κρίσιμο παιχνίδι από πολλές πλευρές και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Νομίζω ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε δίκαια. Και ευχαριστώ τα παιδιά για το δώρο το οποίο κάναμε. Η Αυγή, η οποία έχει αλλάξει, τι βασικά έχετε αλλάξει από την ημέρα που αναλάβατε? Εντάξει, τώρα δεν λέμε τώρα τι αλλάξαμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι. Απλώς αλλάξαμε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές θέσεις. Μας βγήκαν και δύο πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με δύο καλές προσθήκες. Και νομίζω η ομάδα άρχισε να βρίσκει το δρόμο της. Και η ψυχολογία παίζει ρόλο, έτσι, στα αποδυτήρια πολλές φορές η αλλαγή. Σίγουρα η ψυχολογία είναι το πάνω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα παιδιά τα είχα σε διάφορες ομάδες, ξέρουν τον τρόπο πώς λειτουργώ εγώ. Ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί και νομίζω η χημεία τέριαξε προς το παρόν. Τουλάχιστον νομίζω ότι βρισκόμαστε και σε καλό δρόμο. Εξακολουθεί να είναι δύσκολος ο δρόμος στη συνέχεια? Σίγουρα. Αυτό που είχα πει εγώ, ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι διαφορετικό από τα άλλα. Βλέπουμε ότι οι τελευταίοι μπορεί να κερδίσουν τον πρώτο χωρίς να το καταλάβουν και κάποιοι το θεωρήσαν υποτιμητικό. Δεν είναι υποτιμητικό. Αν δείτε τώρα τα αποτελέσματα από κάτω ομάδες, οι οποίες φέρνουν συνεχόμενες νίκες. Και βλέπετε ότι το πρωτάθλημα θα γίνει τελείως διαφορετικό. Και ακόμα είναι νωρίς ακόμα. Ακόμα δεν τελειώσει και ο πρώτος γύρος. Αν εξαιρέσουμε βασικά το Μακεδονικό, ο οποίος έχει ξεφύγει πλέον, για όλες οι άλλες ομάδες πλέον παίζουν μεταξύ τους στον πόντο. Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι με το Αγγελοχώρι. Το ίδιο δύσκολο όπως και τα υπόλοιπα, έτσι? Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το παιχνίδι, γιατί αν θέλουμε να έχει αντίκρισμα αυτή η νίκη, πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε το παιχνίδι τουλάχιστον μέσα στην έδρα μας για τον κόσμο του χωριού, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σήμερα πραγματικά στήριξαν την ομάδα, τη βοήθησαν την ομάδα και νομίζω ότι και εμείς τους βοηθήσαμε, τους δώσαμε μια μεγάλη χαρά κερδίζοντας την Λιούπολη 0-1.